Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι πέραν όλων των άλλων προϊόντων έχετε και ελληνικό καφέ. Φεύγει ο ελληνικός καφές ως προϊόν, ναι, σας αρέσει. Γνωρίζουν, ναι, εμείς τους κερνάμε καφέ κάθε απόγευμα, φτιάχνουμε καφέ, τους κερνάμε, τους αρέσει και τον παίρνουμε μαζί τους. Πολλά βότανα παίρνουν τσάγια από τα βουνά μας. Γενικώς προτιμούν τα ελληνικά προϊόντα. Σας είπα, έχω πρόταση για την Αγγλία μέσα στο Λονδίνο για να κάνουμε κατάστημα με ελληνικά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή είναι ένα μικρό μαγαζί στο Λονδίνο και σχίζει, μιλάμε, έχει Ιαπωνέζους, Γάλλους που ψωνίζουν τα προϊόντα της Ελλάδος. Τι να σας πω, ότι είναι το πρώτο όνομα η Ελλάδα στα τρόφιμα. Η Ελλάδα τότε γιατί το έχει ξεχάσει αυτό. Δεν ξέρω και λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Έχουμε τα καλύτερα προϊόντα και όμως μείνανε πολύ πίσω. Οι κρέμες που έχετε εδώ οι πέρα, έχετε αυτές. Αυτή η κρέμα... Μην γυρνάτε, από σήμερα. Ναι. Αυτή η κρέμα είναι από μαστίχα. Την έβγαλε φέτος. Η μαστίχα ξέρετε ότι είναι μόνο στο Χίο βγαίνει. Αυτό είναι το προϊόν της Ελλάδος. Δεν υπάρχει ξένος που να μην πάρει αυτό το προϊόν. Τόσο πολύ το εκτιμάνε. Είναι φυσική κρέμα άρα. Φυσική κρέμα με μαστίχα Χίου. Αντιρρητηρική. Έχει αντιρρητηρική, έχει ανυδατική. Έχει πύλη και έχει πάρα πολλά άρα πράγματα. Για όλες τις ηλικίες, αυτή συγκεκριμένα φέτος την έβγαλε, είναι με διαμάντι. Την αγνομάζει και είναι και ακριβή. Έχει πάρα πολλά πράγματα, με βάση πάντα τη μαστίχα. Οι ξένοι τα προτιμούν πάρα πολύ. Οι Έλληνες εμείς τα έχουμε και δεν τα ξέρουμε. Γιατί ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε προϊόντα, τη μαστίχα, το λάδι, το μέλι, το οποίο εκτός από ότι μπορούμε να τα γευτούμε ως προϊόν, ως μεμονωμένο προϊόν, μπορούν να αποτελέσουν βάση για φάρμακα, βεβαίως, για κρέμες, για οτιδήποτε άλλο. Οι Ρώσοι ξέρετε τι με λένε. Δώστε μου ένα λάδι, το πιο ακριβό λάδι. Εγώ κάθε πρωί παίρνω μία κουταλιά της σούπας για φάρμακο το έχουμε. Το παίρνουμε το λάδι για φάρμακο. Τόση αξία έχει το λάδι μας. Και όμως δεν το γνωρίζουν έξω, μιλάνε για την Ιταλία, για τα λάδια. Ποια Ιταλία, μπορεί να μας συγκρίνει εμάς η Ιταλία. Και όμως, η διαφήμιση δεν ξέρω τι είναι. Είμαστε πίσω. Συμμετέχετε και σε εκθέσεις του εξωτερικού αναζητώντας προϊόντα ελληνικά. Ναι. Έχω πάει πολλές φορές στη Γαλλία που γίνεται παγκόσμια έκθεση και να σας πω την αλήθεια, η Ιταλία ήταν το κάτι άλλο. Το ιταλικό περίπτερο ήταν τόσο ωραία τα ντεσέντα, το ωραία στολισμένο, όπως και η Τουρκία, το τουρκικό περίπτερο μάτι. Άρα ουσιαστικά είναι και το πακέτο που θα δείξεις μάλλον στους άλλους. Εμείς ως Ελλάδας δεν συνηθίζαμε να δείχνουμε ένα ωραίο πακέτο. Είχαμε και δικά μας περίπτερα στη Γαλλία που πήγαμε, στο Παρίσι. Ωραία ήταν, ωραία. Αλλά αυτή ήταν πιο ωραία από εμάς. Ενώ έχουμε εμείς τα πιο ωραία προϊόντα, γιατί να μας η Τουρκία να είναι πρώτη και να μας παίρνει τόσο τουρισμό η Τουρκία. Φέτος εδώ πέρα την τουριστική κίνηση γενικότερα τη βλέπετε καλύτερα από πέρυσι, από άλλες χρονιές ή είναι πιο πεσμένη? Κάθε χρόνο και χειρότερα. Κόσμο έχουμε πάρα πολύ κόσμο έρχεται, αλλά δεν ψουνίζουνε, δεν είναι ποιότητα. Στο παρελθόν υπήρχαν καλύτεροι τουρίστες, καλύτερης οικονομικής επιφάνειας? Πάρα πολύ. Εγώ επειδή μια ζωή είμαι στο εμπόριο και είχαμε σούπερ μάρκετ, από την κούραση που είχα έκλεινα τις πόρτες γιατί δεν ήθελα άλλους πελάτες. Τόσα πολλά. Ψωνίζανε οι Γερμανοί με τα αυτοκίνητα, είχανε το Μάρκο. Αφήνανε χρήματα. Ερχόταν οι Αυστριακοί. Αυτοί όλοι χαθήκανε. Οι Γάλλοι ερχόταν, οι Ιταλοί ερχόταν. Τώρα δεν έρχονται. Ευτυχώς που είναι οι Ρώσοι και μας κρατάνε οι Ρώσοι, τίποτα άλλο. Θα πρέπει να αλλάξει αυτός ο σχεδιασμός που υπάρχει, δηλαδή ότι ρίχνουμε βάρος στους Βαλκάνιους τουρίστες, να επεκταθούμε προς κεντρική και δυτική Ευρώπη, θα είναι καλύτερα. Και οι Βαλκάνοι είναι πάρα πολύ καλοί τουρίστες, αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν. Και πολλές φορές είναι καλύτεροι και από εμάς τους Έλληνες. Τους συμπαθώ πάρα πολύ, γιατί και με αυτούς κρατάμε τα μαγαζιά μας. Εξάλλου Ρώσοι και Βαλκάνοι φαίνεται να διασκεδάζουν με την ψυχή τους σε μια ελληνική βραδιά, ιδιαίτερα όταν αυτή συνοδεύεται και από καλό ελληνικό κρασί. Thank you.
αγαπώ το πράγμα που χτυπάει. Δεν πεινάζει γιατί κακό ζει. Πάρετε και εμένα με τραγούδια και βιολιά, ανάβοντας φωτιά. Όλοι τραγούδουνε χωρίς εμένα. Πίσω στη πατρίδα να ζήσω. Ο ουρανός συνεχιασμένος σκοτεινός. Αντίστοιχες εκδηλώσεις όπως η σημερινή θα κάνετε και στα άλλα καταστήματα? Βεβαίως, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο κάνω τέτοιες εκδηλώσεις με... Από την τσέπη μου πληρώνω, να ξέρετε. Θέλω ο τουρίστας να μείνει ευχαριστημένος. Θέλω να κάνω κάτι καλό για τον τόπο μου. Βγάζω μπουφέδες έξω, κάνουμε μεγάλους μπουφέδες με όλα τα προϊόντα των μαγαζιών. Μου δίνουν πολλά προϊόντα και οι εταιρείες, λουκούμια, παστέλια, κρασιά, και τα κερνάω στον κόσμο και μένουν κατενθουσιασμένοι. Άρα ουσιαστικά, γιατί βλέπω ότι διοργανώνεται μία εκδήλωση, η οποία είναι εφάμιλη των εκδηλώσεων που βλέπουμε να γίνονται από τους Δήμους, για παράδειγμα. Ναι. Τα οποία έχουν σταματήσει, βέβαια. Λίγο. Ο Δήμος τα έχει σταματήσει, γι' αυτό και τα βάζω, τα κάνω μόνη μου, από δική μου. Και ουσιαστικά είναι και ένα κίνητρο για τον κόσμο να βγει. Ο κόσμος μένει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και μόνο που βλέπω τον κόσμο ευχαριστημένο, εγώ χαίρομαι πιο πολύ. Ωραία. Χαίρομαι πιο πολύ. Και θέλω όταν θα έρθει ο τουρίστας στο μαγαζιά μου να ψουνίσει, θέλω να φύγει με το χαμόγελο. Δεν θέλω να φύγει με τα μούτρα κατεβασμένα. Εάν μου πει αυτό είναι ακριβό, μπορείτε να μου κάνετε μια έκπτωση? Να είστε σίγουροι θα τον κάνω. Θέλω να φύγει ευχαριστημένο. Να πούμε και λίγο, άμα θέλει να σας βρει κάποιος, να βρει κάποιος στα μαγαζιά σας, να δώσουμε λίγο το στίγμα. Πού βρίσκεται το καθένα? Ναι, να δώσουμε. Το πρώτο είναι στη Χανιώτη. Αν ρωτήσει το Natura Χαλκιδική, θα το βρει εύκολα. Το δεύτερο είναι. Το δεύτερο είναι στο Πολύχρονο. Και το τρίτο είναι εδώ στην περιοχή του Άθους. Τρία μαγαζιά. Δεν είναι δύσκολο να διατηρηθούν τρία μαγαζιά? Μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Το κάνουμε τέτοια ευχαρίστηση που θα ήθελα άλλα τόσο να είχα. Υπάρχει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχει ένα τώρα για Αγγλία, όχι για εδώ ακόμα, δεν ξέρω. Εκτός Ελλάδος. Γιατί ενδιαφέρονται οι ξένοι πάρα πολύ. Πώς όμως μπορούν να κρατηθούν οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όταν η αγοραστική δύναμη Ελλήνων και ξένων έχει μειωθεί δραματικά? Η κυρία Αλεξανδρή πιστεύει ότι με σωστούς συνεργάτες μία επιχείρηση μπορεί να πάει μπροστά. Είναι η καλύτερη βοηθός μου, είναι ο διευθυντής των καταστημάτων αυτών. Όταν λείπω εγώ είναι η ίδια, με ακολουθεί στις εκθέσεις, με προσφέρει τη γνώμη της, με βοηθάει πάρα πολύ. Είμαστε ένα γκρουπ 10 άτομα που όλοι βοηθάμε στα μαγαζιά μας. Έχει σημασία να έχεις μια καλή ομάδα από πίσω? Ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα παιδιά αυτά που με βοηθάνε πάρα πολύ και έχουν πάρα πολλές γνώσεις, πάρα πολλές. Και τους ακούω πάρα πολλές φορές. Καλώς ορίσατε στο μαγαζί μας, στο κατάστημα μας. Κάνουμε γιορτή απόψε. Ανοίξαμε το μαγαζί. Έχουμε παραδοσιακούς χορούς.
όλος ο κόσμος να ευχαριστηθεί. Είμαστε μια χαρά. Σε παραδοσιακούς χορούς βλέπουμε και πάρα πολύ νόστιμα παραδοσιακά προϊόντα που προτιμάει ο κόσμος. Βεβαίως. Που όλα αυτά τα βρείτε στα καταστήματα μας. Όλα αυτά τα προϊόντα τα έχουμε εμείς. Και ακούσαμε και εμείς από τον κόσμο, κυρίως από Ρώσους επισκέπτες, ότι προτιμάνε κυρίως το λάδι και τις κρέμες. Βεβαίως. Λάδι, ελαιόλαδο. Πάντα αυτό. Αυτό δεν είναι στην Ελλάδα. Ελαιόλαδο, ελιές, κρέμες, που είναι μόνο από ελαιόλαδο. Φαρμακευτικά προϊόντα. Από πού ήρθες καταρχάς ή αν γεννήθηκες εδώ πέρα? Όχι, ήρθα από την Αλβανία, ήρθα 17 χρόνια εδώ πέρα, εγώ πολλά χρόνια. Οπότε είσαι από μια χώρα που στην ουσία είναι πολύ κοντινή με εμάς και στην κουλτούρα μας βέβαια και στα προϊόντα. Εσύ πώς βλέπεις όλο αυτό το κυνήγι των ελληνικών τοπικών προϊόντων? Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω να πω τίποτα. Όποιος κυνηγάει, νικάει κιόλας. Έτσι είναι. Πρέπει να κυνηγήσουμε ή να κυνηγήσουμε. Τι πρέπει να προσέχει κάποιος που ψάχνει ελληνικά προϊόντα από όλη την χώρα? Τι να προσέξει σε όλο αυτό, να είναι το σωστό προϊόν που θα πάρει, όλα. Αυτά να είναι ελεγμένα προσεκτικά. Τόσο οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι μιλάνε με ενθουσιασμό για τα ελληνικά προϊόντα, θεωρώντας ότι η ποιότητά τους είναι ανώτερη των προϊόντων άλλων χωρών. Όνειρο. Μ' αρέσει λέει, πάρα πολύ, μ' άρεσε γενικά και ο κόσμος και τα προϊόντα, τα πάντα. Κάτσε κάτσε και φοβάλα. Τι προτιμάτε από τα προϊόντα της Ελλάδας, ποια είναι η κορυφαία προτίμηση? Τις μάσκες και τις κρέμες και τα λάδια είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα εδώ πέρα. Αγλάνε, μια πανδράλς μόρια. Μ' άρεσε πιο πολύ η θάλασσα, ο κόσμος και γενικά η Ελλάδα λέει, πολύ μ' άρεσε. Очень понравилось. А продуктов я сужу только в ресторане трех. Все нормально, все хорошо, много. Μ'άρεσε πολύ η Ελλάδα, μ'άρεσε πάρα πολύ η θάλασσα του, τα προϊόντα, ο κόσμος, πώς με είδε, με χάρη και λέει. Μ'άρεσε λέει, και πιο πολύ η θάλασσα και τα παιδιά, γενικά βασικά που να έρθουν εδώ πέρα. Να έρθουν πιο πολύ κόσμο, λέει. Δέχομαι να είστε πάντα καλά, με όλη αγάπη, να είστε πάντα καλά. Μ' άρεσαν και λέει, τα λάδια, μ' άρεσαν και κρέμιας και τα πάντα. На Кассанду приезжаете именно из-за чистого моря. Здесь корабли большие не ходят, поэтому очень чисто. Это детский хороший курорт. Σας αυτό το μαγαζί, το οποίο δίνει πολύ βάρος στα ελληνικά προϊόντα. Πολύ καλό. Γιατί σε αυτή την περιοχή μας δεν είχαμε τέτοιο μαγαζί και πιστεύω να φέρει περισσότερο κόσμο εδώ πέρα. Τους ξένους σε σχέση με τα ελληνικά, τα δικά μας τα προϊόντα, πώς τους βλέπετε? Πολύ καλά. Τα παίρνουν πάρα πολύ καλά τα ελληνικά μας προϊόντα. Παίρνουν τα κρασά μας, παίρνουν τα λάδια μας, παίρνουν τις ελιές μας από εδώ οι Ρώσοι. Προπάντως οι Ρώσοι. Έχουμε ποιότητα στα προϊόντα μας? Βεβαίως. Το λάδι μας είναι το καλύτερο. Η ελιά μας είναι η μεγαλύτερη. Έχουμε μέλια. Βγάζουμε από όλα. Βγάζει προπάντως η χαλκιδική. Μας πείτε και εσείς πώς σας φαίνεται το μαγαζί με τα μπαχάρια, με τα μέλια, τα γλυκά του μοντέλου. Το μαγαζί είναι πάρα πολύ ωραίο στην περιοχή μας και εύχομαι με όλη μου την ψυχή να δουλέψει πάρα πολύ καλά και να έρχεται ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος και θα είναι ευχαριστημένος. Η Χαλκιδική, γενικότερα η χώρα μας, πιστεύετε ότι έχει προϊόντα τα οποία αξίζει να αναδειχθούν πέρα από τα ωριά της? Βέβαια. Έχει το μέλι, έχει τις ελιές, έχει όλα είναι υπέροχα, καλύτερη ελιά μας και το λάδι. Όλα είναι natural. Είναι, όλα είναι το natural, φυσικό. Πώς σου φαίνεται η σημερινή βραδιά και γενικότερα πώς σου φαίνονται τα ελληνικά προϊόντα? Μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα, είναι κόσμος πολύ ζεστός, έχουν χαμόγελο στο πρόσωπα και μας αρέσει πάρα πολύ ό,τι και φαγητά και όλα. Βλέπουμε ότι πήρατε και μία κρέμα. Γιατί προτιμήσατε
θέλετε συγκεκριμένη κρέμα? Θέλει να τα πάει στη Ρωσία, πολλά δώρα, και θα έρθει και αύριο και θα πάρει αυτά τα προϊόντα που είδε σήμερα. Από τα ελληνικά προϊόντα, από τα δικά μας τα προϊόντα, λάδι, μέλι, ελιά, ποιο είναι το κορυφαίο στην προτίμησή σας? Δεν είμαστε και πολλές μέρες, λέει, στην Ελλάδα. Όσα προλάβαμε, λέει, μας άρεσε πάρα πολύ η ελιά, προϊόντα από ελιά, και φεύγοντας, λέει, θα τα πάρουμε μαζί μας. Πώς σας φαίνεται η σημερινή βραδιά εδώ πέρα και γενικότερα ποια είναι αυτά τα προϊόντα τα ελληνικά που έχετε ξεχωρίσει προς το παρόν? Очень хорошие люди. Μας αρέσει πολύ η ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ και αύριο θα έρθουμε, θα πάρουμε και θα σας δούμε ξανά. Думаю, что все будет хорошо. Ελληνικό κρασί έχετε δοκιμάσει? Греческое вино вы выпили? Да, да. Πώς σας φάνηκε? Από το λάδι μέχρι το κρασί και το μέλι, αρκεί μία φορά να δοκιμάσεις τα προϊόντα της γης μας για να τα αναζητάς συνέχεια. Το Σάββατο 20 Ιουλίου ανοίγει τις πύλες της η τρίτη Γενική Έκθεση στις Καλύβες, που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλυβών Μικύβερνα. Στην έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουλίου, ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να βρει φυτικά καλλιντικά, βότανα, αγιογραφίες, είδη λαϊκής τέχνης, τοπικά προϊόντα, κεριά και χειροποίητα κοσμήματα. Ουσιαστικά είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται αυτή η έκθεση. Είναι μια έκθεση με τοπικά προϊόντα, αγιογραφία, εικαστικά, λαϊκή τέχνη. Είναι μια με διάφορα πράγματα, γι' αυτό την ονομάζουν και Γενική Έκθεση. Είναι μια εβδομάδα, όπως είπατε, 20 με 28 Ιουλίου. Ο σκοπός είναι να προωθήσουμε τα αγροτικά προϊόντα, τα τοπικά τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής και να βοηθήσουμε κάποιες μικρές επιχειρήσεις και ατομικές έστω, ώστε να προβληθούν και να τις μάθει ο κόσμος. Πώς φαίνονται τα πράγματα μέχρι τώρα για τις συμμετοχές και βέβαια να μου πείτε λίγο και τα προηγούμενα χρόνια πώς ήταν η εκθέση? Οι συμμετοχές είναι πάρα πολύ καλές. Φυσικά όσο περνάνε τα χρόνια, δηλαδή χρόνο με το χρόνο, αυξάνονται συνεχώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Μαθεύεται χρόνο με το χρόνο και οι συμμετοχές γίνονται όλο και πιο πολλές και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για μας. Στην τρίτη Γενική Έκθεση Καλυβών θα συμμετέχουν εκθέτες από διάφορα μέρη της Χαλκιδικής. Η ιδέα μιας τέτοιας έκθεσης ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, όταν κάτοικοι των γύρω περιοχών είδαν ότι είναι πλέον επιβεβλημένο να προωθήσουν τη δουλειά και τα προϊόντα τους με αυτόν τον τρόπο. Η βασική ιδέα ήταν δύο κοριτσιών από εδώ, από το χωριό, οι οποίες είναι και εκθέτριες. Ήρθαν, μας πλησίασαν, μας είπαν ότι σκεφτόμαστε κάπως να κάνουμε μία έκθεση. Πώς μπορούμε, καθίσαμε, το συζητήσαμε και μαζί με τα κορίτσια την πρώτη χρονιά, δειλά-δειλά, ξεκινήσαμε, κάνουμε την πρώτη έκθεση, η οποία, αν και θέλω να πω ότι για πρώτη χρονιά ήταν οι συμμετοχές αρκετά ικανοποιητικές. Η έκθεση θα λάβει χώρα στο κέντρο το πολιτιστικό ή στον περιβάλλοντα χώρο? Η έκθεση θα γίνει στο πολιτιστικό κέντρο εδώ το Καλυβών, μέσα στην αίθουσα των εκδηλώσεων. Προς το παρόν για φέτος δεν θα χρειαστεί να επεκταθούμε στον εξωτερικό χώρο. Οι συμμετοχές που έχουμε μας αρκούν για να γεμίσει μέσα η αίθουσα. Τα επόμενα χρόνια, αν χρειαστεί, θα γίνει και επέκταση προς τον προάβλιο χώρο. Η προετοιμασία, δηλαδή σήμερα που μιλάμε, σε τι φάση βρίσκεστε? Έχουμε μαζέψει τις συμμετοχές. Απομένει μόνο με τους εκθέτες να ορίσουμε μία μέρα να γίνει το στήσιμο και να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε κάτι. Που
ουσιαστικά εσείς θα δώσετε χώρο, διάταξη του χώρου στους εκθέτες για να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους. Επειδή είμαστε μικρή κοινωνία και όλοι γνωριζόμαστε ένα μεταξύ μας, φωνάζουμε τους εκθέτες περίπου 4-5 μέρες πριν και μαζί με τους εκθέτες κάνουμε τη διάταξη πώς θα γίνει το στήσιμο του καθενός. Μαζί με τους εκθέτες ουσιαστικά γίνεται η διάταξη. Οι συμμετοχές είναι όλες από την περιοχή των Καλυβών? Όχι, οι συμμετοχές δεν είναι μόνο από την περιοχή των Καλυβών. Φέτος ειδικότερα έχουμε και από Σήμαντρα, έχουμε και από Άγιο Μάμα, από Πολύγυρο. Δεν θυμάμαι αν ξεχνώ και κάποιον. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 20 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα. Η έκθεση καθημερινά θα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 10 το βράδυ. Τα εγγένεια θα γίνουν στις 20 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Επί της ευκαιρίας να καλέσουμε τον κόσμο, όποιοι θέλουν να παρευρεθούν. Είναι μια πολύ καλή έκθεση. Η έκθεση θα παραμένει καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 10. Αναλόγως φυσικά με την προσέλευση του κόσμου. Εάν υπάρχει προσέλευση κόσμου, οι εκθέτες κάθονται και πιο αργά. Μπορούμε να καθίσουμε μέχρι 10.30, 11, 11.30, αναλόγως τον κόσμο. Δεν είναι δεσμευτικό το 10. 7 η ώρα ναι, το 10 δεν είναι δεσμευτικό. Οι εκθέτες, για παράδειγμα, αυτοί που έχουν τοπικά προϊόντα ή αυτοί που έχουν κοσμήματα ή χειροτεχνίες, αυτά τα προϊόντα τα διαθέτουν και προς πώληση? Ναι, όλα τα προϊόντα είναι προς πώληση. Εντάξει, είναι αυτονόητο ότι τα λάδια, οι ελιές δεν είναι τόσο εύκολο να πουληθεί. Τώρα, να πάρει κάποιος ένα βαζάκι, εντάξει, είναι πολύ, αλλά τα κοσμήματα, γεωγραφία, λαϊκή τέχνη, αυτά ναι, είναι προς πώληση. Και λίγα λόγια για τον πολιτιστικό σύλλογο των Καλυβών, δηλαδή πόσα μέλη αριθμεί, σε ποιους άλλους τομείς δραστηριοποιείστε? Ο πολιτιστικός σύλλογος αριθμεί γύρω στα 200 μέλη. Έχει ιδρυθεί το 1979. Τα τελευταία χρόνια ήταν σε αδράνεια, ουσιαστικά μόνο στα χαρτιά υπήρχε. Έχει τώρα 3 χρόνια που άρχισε και ενεργοποιείται δυναμικά, θα έλεγα, με διάφορες εκδηλώσεις όπως είναι η Τσικνοπέμπτη, η Καθαρά Δευτέρα, η έκθεση που κάνουμε εδώ. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν πιο πολλές εκδηλώσεις να κάνουμε. Φυσικά εξαρτάται και από το Δήμο το τι χορηγίες μας δίνει και το τι μπορούμε να κάνουμε. Και από τον κόσμο φυσικά, προσφορές που μας δίνουν και όλα αυτά. Χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης είναι η εκπομπή Για Όραμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Τσαρούχας Φώτης στην είσοδο της Πορταριάς. Πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, καυσόξυλα και πέλετ, μοναδικές τιμές και άριστη ποιότητα. Σε μας μπορείτε να βρείτε λιπαντικά, ανταλλακτικά, αεροψάλιδα, αλυσοπρίωνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Τσαρούχας Φώτης στην είσοδο της Πορταριάς. Extreme hairstyle. Στα νέα μοδανιά. Extensions. Body piercing. Τρέσες. Tribal. Κομώσεις. Extreme hairstyle. Στα νέα μοδανιά.